ρωτήσω και τους δυο σας και τον κύριο Παρασκευά στη συνέχεια. Κύριε Πελεκάνο, σας έχει τύχει κάποιος Μάκης να σας παίρνει τηλέφωνο εσάς? Το Μάκης, το λέω συστηματικά, είναι οι πολίτες που παίρνουν τηλέφωνο και κάτι ζητούν, προφανώς. Σας έχει τύχει το να παίρνουμε τηλέφωνο, να ζητάμε κάτι και να από απογοήτευση να πηγαίνουμε κάπου αλλού? Ή ίσως για να ακουστεί η φωνή του. Θα μας πει βεβαίως το κόνσεπτ ο κύριος Σολωμό. Αλλά εσείς, υπάρχουν πολλοί συμπολίτες που παίρνουν τηλέφωνο. Τώρα είστε υποψήφιος. Όταν ασχολείσαι με τα κοινά, και επειδή εγώ τυχάνει να είμαι και πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης, επειδή υπήρξα και δημοτικός σύμβουλος στο Στρόβολο, ναι, ο Μάκης θα επικοινωνήσει μαζί σου. Είναι αναπόφευκτο να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό που με λυπεί εμένα προσωπικά είναι ότι πολλές φορές οι Μάκηδες τηλεφωνούν για πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να χρειάζεται κάποιος να ψάξει κάποιον να τον βοηθήσει. Όπως είναι, για παράδειγμα, η έκδοση μιας άδειας οικοδομής που καθυστερεί. Ή όπως είναι να του απαντήσει, από το πολύ απλό του να του απαντήσει μια υπηρεσία ένα τηλεφώνημα που προσπαθεί να κάνει και πολλές φορές για μέρες. Ή γιατί δεν έχουν μαζέψει τα σκουπίδια στην ώρα τους. Αυτά είναι θέματα της καθημερινότητας, όπως τα αποκαλούμε, των πολιτών. Και αν στήσουμε τις σωστές δομές, αν έχουμε τις κατάλληλες υπηρεσίες και αν αντιληφθούμε ότι στο τέλος της ημέρας είμαστε εδώ για να προσφέρουμε προς τον πολίτη, ο κάθε ένας από εμάς, τότε θα σταματήσουν και αυτοί οι Μάκηδες να κάνουν αυτά τα τηλέφωνα, πολύ απλά γιατί δεν θα έχουν τα προβλήματα. Ναι. Τώρα, να επιστρέψουμε στον